Καλησπέρα, κυρίες και κύριοι. Για πάμε να δούμε τι συνέβη. Γιατί χτύπησε συναγερμός μετά από ένα τηλεφώνημα ότι έχει τοποθετηθεί βόμβα στο προσωπικό γραφείο του Κυριάκου Μητσοτάκη. Έτσι. Από ό,τι φάνηκε, φάρσα έκαναν. Είναι άγνωστοι. Για πες με, σε παρακαλώ. Ευτυχώς αποδείχθηκε ότι ήταν φάρσα. Η κινητοποίηση όμως της ελληνικής αστυνομίας ήταν ακαριαία. Και πάρα πολύ μεγάλοι. Κλήθηκαν φυσικά, να πούμε ότι μιλάμε για την οδό Εφροσινού 7 στο Παγκράτη, όπου βρίσκεται πράγματι το προσωπικό γραφείο του Κυριάκου Μητσοτάκη. Ενημερώθηκαν γύρω στις 7 παρατέταρτο λοιπόν για την πιθανότητα βόμβας στο συγκεκριμένο γραφείο, με αποτέλεσμα να κινητοποιηθούν δεκάδες αστυνομικοί τόσο της Δίας όσο και των ΤΕΜ, δηλαδή πυροτεχνουργοί κτλ. Ευτυχώς όμως αποδείχθηκε ότι επρόκειτο για φάρσα, καθώς δεν βρέθηκε τίποτα ούτε στο γραφείο, καθώς και περιμετρικά αυτού. Το ζήτημα εδώ πέρα ότι είχε ξεφύγει η κατάσταση με φαρσέρ, οι οποίοι κινητοποιούν αστυνομίες, πυροσβεστικές και όλες τις ομάδες οι οποίες είναι για να αντιμετωπίσουν πραγματικές καταστάσεις. Και βλέπουμε ότι έχει παραγίνει το κακό. Δεν είναι μόνο φαρσέρ, όπως έχετε πει. Σωστά. Είναι και αυτοί που θέλουν να παραπλανήσουν για να κλέψουν και να κάνουν άλλες δουλειές. Να πούμε ότι πριν λίγες ημέρες είχαμε τη σύλληψη και τον εντοπισμό ενός τέτοιου φαρσέρ, ο οποίος ήταν, αν δεν κάνω λάθος, και στρατιωτικός. Ο οποίος, γιατί θα έχανε το λεωφορείο, ειδοποίησε ότι έχει τοποθετηθεί βόμβα. Για να καθυστερήσει και να μην φύγει το λεωφορείο. Απίστευτα πράγματα. Το ίδιο κάνουν και στις ακτοπλοϊκές εταιρείες. Απίστευτα τα πράγματα. Κόπτουν νησιά για χαζομάρες. Βάζουν ολόκληρο μηχανισμό σε μια επαγρύπνηση χωρίς κανένα λόγο. Και να πούμε ότι η τιμωρία είναι πολύ μεγάλη. Και έτσι για τέτοια άτομα που κάνουν φάρσεις τέτοιες και κινητοποιούν τις αρχές για καλαμπούρι. Μένουμε εδώ. Σε αυτό το σημείο να ευχαριστήσουμε πολύ τον κύριο